παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Οι ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο με τις κίτρινες εμφανίσεις ο γηπεδούχος Παναξιακός, με τις πράσινες ο φιλοξενούμενος Κάρτερ Άδος. Υπενθυμίζουμε για τους γηπεδούχους Λουλάι, Καράι, Κωστόπουλος, Γκουιρά, Πιταρά, Σέμε, Δημερτζής, Φαθρακοκύλης, Φουφούνης, Ιγνάτ και Καλαβρός, για τους φιλοξενούμενους Καστής, Χριστόπουλος, Τομόρι, Φέκας, Χαλαρής, Κλέβης, Τμέμα, Κουλόλη, Κάτσι, Ντικίδης και Κοξάι, οι 11 που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι. Ξεκίνημα στο παιχνίδι μας με τα μαρκαρίσματα off-ball. Πιταράς εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Κωστόπουλος θέλει να πιάσει την κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει. Έρχεται με δυνατό σου και πετυχαίνει τον γκολ ο Χάρης Δεμερτζής στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε γκολ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Χάρη Δεμερτζή. Μπάλα πέρασε από την εκτέλεση κόρνερ του Πιταρά. Ο Κωστόπουλος δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά. Αυτή κατέληξε διαγώνια και έξω από την μεγάλη περιοχή στον Χάρη Δεμερτζή, που με μονοκόμμα του έδωσε την μπάλα στο γάμα του Καστή. 1-0 για τον Παναξιακό. Προσπαθούν να βρουν ένα συνδυασμό, δεν τα καταφέρουν. Κωστόπουλος από αριστερά, από την ωραία, πολύ ωραία μαλλιά του Πιταρά. Μπάλα φτάνει στη μικρή περιοχή. Ο Παθρακοκύρης με την προβολή. Σέμα είναι μόνος, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Προσπαθεί να αποφύγει τον Χάλαρη. Σεντράρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναξιακό στο 18 από τη σιρτή σέντρα του Σέμε. Ο Φουφούνης δεν έπιασε καλά το σουτ. Η μπάλα πέρασε out. Καράι. Πολύ ωραία μπαλιά με το εξωτερικό φάλτσο τον Βασίλη Καράι, είναι offside ο Δεμερτζής. Αλλά είναι εκπληκτική η έμπνευση του Βασίλη Καράι εκεί. Σέμε. Έχουμε πέναλτι σε μια ανύποπτη φάση εδώ. Ο Σέμε γύρισε επικίνδυνα την μπάλα προς τον Ιγνάτ. Παρενευλήθη εκεί ο Αχμέτ Κλέβης. Τσίμπησε την μπάλα όσο χρειαζόταν. Και η ετεροχρονισμένη προβολή του Ιγνάτ δίνει πέναλτι στον Κάρτερ Άδο. Μάλιστα, για τον Κάρτερ Άδο να φέρει το μάτς στα ίσα, απροσδόκητα θα μου επιτρέψετε να πω, καθώς ο Παναξιακός είχε και τις ευκαιρίες και φαίνονταν να ελέγχει το παιχνίδι. Με αυτή τη λάθος εκτίμηση του Σέμε, να δούμε την εκτέλεση. Παίρνει λίγα μεταφορά ο Αχμέτ Κλέβης και σκοράρει στο 36ο λεπτό λοιπόν. Ο Καρτεράδος φέρνει το μάτς στα ίσα. Με αυτή την εκτέλεση πέναλτι του Κλέβιστ. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι δίνει αυτό το γκολ του Καρτεράδου, καθώς όπως είπαμε ο Παναξιακός. Βαθιά μπαλιά για τον Βαθρακοκύλη, η μπάλα περνάει, ο Βαθρακοκύλης είναι μόνος του, γυρίζει ο Βαθρακοκύλης και σουτάρει τώρα ο Καστής. Αποκρούει. Πολύ καλή φάση στο 44 για τον Παναξιακό. Με ρόδο που ελέγχει στο χώρο του κέντρου. Λάθος του Ντεκίδη. Παίρνει ο Βαθρακοκύλης στην μπάκα του Δεμερτζή. Να δούμε τη φάση αυτή. Από αριστερά ο Χάρης Δεμερτζής. Πολύ ωραία κίνηση. Απομακρύνει ο Φέκας αφού η μπάλα πέρασε και από τον γκολκίπερ τον Καστή σε κόρνερ. Θα εκτελέσει ο Τόνι Πιταράς. Πιταράς. Φεύγει η μπάλα από τον Καστή, φτάνει στον Κωστόπουλο που θέλει να σώσει το αριστερό που είναι το καλό του. Νέο κόρνερ. Κωστόπουλος που αποφεύγει τον Κλέβιστ, κόβει για τον Δεμερτζή που μπαίνει στη φάση και μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Τώρα βγάζει το δεύτερο δοκάρι. Τη σέντρα η μπάλα φτάνει στο Σέμε. Πλασάρει στην κίνηση ο Κρυσίλη Σέμε. Η μπάλα περνάει λίγο out. Καλή στιγμή. Στο 53 για τον Παναξιακό. Ξανά Σέμε, ωραία προσποίηση, βγάζει ωραία στον Πιταρά που έρχεται σαν επερχόμενος. Σαν τρέιλερ ο Πιταράς που δέχτηκε αυτή την πολύ ωραία πάσα του Σέμε, αλλά του σουτ δεν είναι καλό. Νέα ευκαιρία. Στο πρώτο λεπτό. Σέμε, Κωστόπουλος στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει παράβαση στο μαρκάρισμα του Τομόρι πάνω στον Κωστόπουλο. Καράι, αποφεύγει το Κοξάι, Καράι που δοκιμάζει και το σουτ. Καλή στιγμή για τον Παναξιακό. Πέρα από εκείνο το σουτ στην κίνηση του Σέμε που πέρασε ελάχιστα out, δεν έχουμε δει κάτι αξιόλογο. Εδώ έχουμε τη σέντρα του Βαθρακοκύλη. Ο Κωστόπουλος, πάνω που λέγαμε ότι δεν έχει ευκαιρία ο Παναξιακός, πέτυχε το 2-1. Στο 68. Ο Βαθρακοκύλης μπήκε στη φάση. Διαμαρτυρίες των παιχτών του Καρτεράδου για φάουλ στη διεκδίκηση εκεί
με τον Χάλαρη. Ο Βαθακοκύλης βγήκε νικητής από την προσωπική μονομαχία, δεν παράτησε τη φάση, έβγαλε συρτά την παράλληλη σέντρα, εκεί ο αρχηγός ο Κωστόπουλος πετυχαίνει το 2-1. Παλιά και τον Βαθακοκύλη τώρα τον Κωστόπουλο. Ο Βαθακοκύλης πλασάρει, όχι θέλει να βρει τον Ντάσιο. Έχουμε φάουλ πάνω στον goalkeeper του Καρτεράδου τον Καστή από την προβολή του Βαθακοκύλη. Καράει εκτελεί. Κωστόπουλος που θέλει να μπει στη φάση, κόβει πολύ ωραία για τον Ντάσιο και έχουμε τρίτο γκολ για τον Παναξιακό στο 82. Ο Γιάννης Ντάσιος πετυχαίνει το 3-1 για τον Παναξιακό και κλειδώνει την υπόθεση νίκη. Πρώτης βοήθειας στον goalkeeper του Καρτεράδου, τον Σπίλιο Καστή, που από την προηγούμενη φάση δείχνει να έχει πρόβλημα και να μην μπορεί να συνεχίσει. Για να δούμε. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη ο Καστής. Διαβουλεύσει εκεί μεταξύ ενός ομίλου παιχτών. Έχει έρθει και ο φυσικοθεραπευτής του Παναξιακού, ο Βαγγέλης Κάρλοβης, να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον goalkeeper των φιλοξενουμένων, που όπως είπα και νωρίτερα φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχει πρόβλημα. Ο Καστής αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Τελευταίες στιγμές, τώρα έχουμε την λήξη του παιχνιδιού, δεν θα κρατήσει άλλες καθυστερήσεις ο ρέφερης της αναμέτρησης του κ. Ζαράνης. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν νευρικό, χωρίς ποιότητα, ο Παναξιακός έκανε αυτό που έπρεπε, παρά το γεγονός ότι αναπάντεχα βρέθηκε να ισοφαρίζεται στον γκολ του Τεμερτζή από το πρώτο λεπτό με το πέναλτι του Αχμέτ Κλέβης στο 36. Ο Κωστόπουλος στο 68 έλυσε το γόρδιο δεσμό με το δικό του γκολ, βάζοντας στη θέση του δικού του Παναξιακό με 2-1. Και στο 82 ο Γιάννης Ντάσκος από την ασίστ του Κωστόπουλου πέτυχε το τρίτο γκολ. Παναξιακός Καρτεράδος 3-1. Δίκαια νίκη και επικράτηση για τον Παναξιακό που είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η ζωντανή μετάδοση από το Sporting Class μεταξύ του Παναξιακού και του Καρτεράδου, αγώνας για την έκτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του πρωταθλήματος Κυκλάδων.